Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Marketing in Practice. Σήμερα θα μιλήσουμε για την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Δεν έχει εφαρμογή μόνο στις μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά και στις μικρομεσαίες. Στις τοπικές κοινωνίες, στις οποίες δραστηριοποιούνται. Βέβαια, υπάρχει έλλειψη γνώσης και έλλειψη εργαλείων για να μπορέσουμε να την εφαρμόσουμε σωστά. Έχω μαζί μου εδώ στο στούντιο την δόκτωρα Αναστασία Ψωμιάδη. Είναι επιχειρηματίας, είναι σύμβουλος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Δημιούργησε την πρώτη εταιρεία ΕΚΕ στην Ελλάδα και βέβαια διδάσκει ξεφοιτητές και πολλά άλλα. Αναστασία, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Καλησπέρα. Καλώς σας βρήκα. Που είσαι σήμερα εδώ. Θέλω να μας ξεκινήσει από τα βασικά. Τι είναι η ΕΚΕ? Η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι ένα εκπληκτικό και αποτελεσματικό ανθρωποκεντρικό εργαλείο για τη στρατηγική κάθε επιχείρησης αλλά και κάθε οργανισμού. Μας βοηθάει να επιβιώνουμε, μας βοηθάει να αναπτυσσόμαστε σωστά και μας βοηθάει να πετυχαίνουμε τους στρατηγικούς μας στόχους. Δηλαδή, αν αναφερόμαστε σε έναν ελεύθερο επαγγελματία ή μία μικρή ή μεσαία επιχείρηση, πέρα από τις μεγάλες, μας βοηθάει να αυξάνουμε τις πωλήσεις, να χτίζουμε τις σχέσεις μας με ομάδες στόχους, όπως με τους προμηθευτές μας, μας εξασφαλίζει σωστή διαδικασία στην λειτουργία μιας της δικής μας επιχείρησης. Και μιλάμε για ΕΚΕ. Άλλες ονομασίες που ακούμε συνέχεια. Α, είναι πάρα πολλές οι ονομασίες. Και έτσι, για να βοηθήσουμε και τον κόσμο. Εταιρική υπευθυνότητα έχει επικρατήσει τώρα, κοινωνική ευθύνη, εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα, πάρα πολλές ονομασίες, όμως στην Ελλάδα υπάρχει ένα θεματάκι. Όταν δεν εφαρμόζεται σωστά, ξαφνικά η ελληνική αγορά ονοματίζει και βαπτίζει διαφορετικά την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Αλλά όλα αυτά που μας είπες όλα είναι το ίδιο πράγμα. Ακριβώς. Για ποιους λόγους να ακούμε όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, τι αλλάζει στο σύγχρονο επιχειρήν? Βλέπετε, αλλάζει το γεγονός ότι αλλάζει και ο κόσμος, αλλάζουν οι καιροί. Ειδικά στην περίοδο της κρίσης και ειδικά στην Ελλάδα, επιβραβεύουν οι καταναλωτές και οι πολίτες, τις εταιρείες και τους οργανισμούς, οι οποίοι είναι κοινωνικά υπεύθυνοι, δηλαδή δίνουν ένα καλό κοινωνικό πρόσωπο. Αυτό αλλάζει δηλαδή από τα προηγούμενα χρόνια. Επίσης, έχει πλέον η ελληνική κοινωνία οριμάσει ώστε να αποδεκτεί το όφελος μιας επιχείρησης. Δεν είμαστε ούτε κρατική λειτουργή, δηλαδή στο δημόσιο τομέα υπάλληλοι, ούτε μπορεί να είμαστε ιδρύματα φιλανθρωπικά. Οπότε αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να αναπτύσσουμε, να γεννάμε μια επιχείρηση, να την αναπτύσσουμε και έτσι να ενεπτύσσεται και η τοπική κοινωνία και όλη η Ελλάδα μαζί μας. Είναι πολύ ωραίο το όραμα και αυτό το οποίο μας περιγράφεις. Γιατί όμως είναι ταυτισμένοι με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις? Εξαιρετική η ερώτησή σας, γιατί πάρα πολύ απλά και όταν ξεκίνησα για να καλύψω ακριβώς αυτό το κενό στην αγορά. Τι σημαίνει αυτό? Γιατί ξεκίνησε ως εργαλείο marketing μέσα από τις διαφημιστικές εταιρείες και τις εταιρείες δημοσίων σχέσεων, έρχονταν τα αμερικανικά πακέτα κατευθείαν στην Ελλάδα, χωρίς να προσαρμόζονται στην ελληνική πραγματικότητα. Γι' αυτό το λόγο, οι πελάτες των εταιριών των διαφημιστικών ποιοι ήταν, οι μεγάλες εταιρείες, και έδιναν copy-paste, καταλαβαίνετε ναι, την ναι, ορολογία, copy-paste, έδιναν όλες τις πρακτικές σαν κονσέρβες και τις εφάρμοζαν στην Ελλάδα. Οπότε όλοι λέγανε κάνουν εταιρική κοινωνική ευθύνη χωρίς να έχει ουσία αυτό. Δεν είχε ουσία, ήταν μόνο φιλανθρωπία, χορηγίες, εθελοντισμός κτλ. Είναι μια ακριβή υπόθεση. Όχι. Αλλά είναι μια υπόθεση που χρειάζεται επένδυση όπως κάθε τι στην επιχειρηματικότητα. Επένδυση εκτός από χρήματα και χρόνο. Και χρόνο, σκέψεις, φυσικά. Έτσι, είναι δυνατόν να κάνουμε κάτι χωρίς να επενδύσουμε έστω και σε ανθρώπινους πόρους? Ποια είναι τα ωφέλη μιας επιχείρησης, στρατηγική της, αν ασχοληθεί με την ΕΚΕ? Και μικρομεσαίες, εντάξει, και μεγάλες το καταλαβαίνουμε. Παγκοσμίως τα ωφέλη. Και στους ελεύθερους επαγγελματίες, και στις μικρές και στις μεσαίες, παγκοσμίως όμως, συνδέεται η εταιρική κοινωνική ευθύνη με το επιχειρηματικό όφελος και με το κέρδος. Το ένα είναι αυτό. Μιλάμε για τις τελευταίες έρευνες του Harvard κτλ. Άλλο όφελος, επίσης πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι μας προσδίδει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ακόμα και πιο ακριβές να είναι κάποιες μάρκες ή το κατάστημα, ένας καταναλωτής, το προϊόν, να το βρίσκει πιο ακριβό, θα πάει, θα προτιμήσει αυτόν που είναι κοινωνικά υπεύθυνος ή αυτόν που γνωρίζει και έχει μια προσωπική επαφή. Αυτό εξασφαλίζει η εταιρική κοινωνική ευθύνη, ειδικά στις μικρές επιχειρήσεις. Την προσωπική επαφή και το χτίσιμο μιας σχέσης. Άλλο επίσης όφελος είναι ότι αποκτάει δύναμη η εμπορική επωνυμία. Είτε ούτε του προσώπου, του ελεύθερου επαγγελματία, που μπορεί να είναι και γιατρός και μηχανικός, είτε του καταστήματος. Σε ποιο στάδιο της ζωής μιας μικρομεσαίας επιχείρησης πρέπει να εμφανιστεί ο όρος εταιρική κοινωνική ευθύνη?
Όταν γεννηθεί. Και για ποιο λόγο φυσικά έτσι. Ναι. Από την αρχή. Mm-hmm. Δεν μπορεί η εταιρική κοινωνική ευθύνη να είναι αποτελεσματική. Εκ των πραγμάτων αυτό το κάνουμε και είναι αποστολή μας, εμείς ως εταιρεία. Αλλά από εκεί και πέρα, από την αρχή ξεκινάει και χτυπάει η καρδιά εταιρική κοινωνική ευθύνη. Από το όραμα και από την αποστολή ενός επιχειρηματία ή ενός ελεύθερου επαγγελματία. Βέβαια, εδώ στην Ελλάδα το 17% του πληθυσμού είναι επιχειρηματίες. Είναι το υψηλότερο ποσοστό mm-hmm. σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω η Γαλλία έχει 7% περίπου, εμείς 17%. Οι επιχειρηματίες, οι Έλληνες, οι καινούργοι, δεν έχουν τη γνώση που απαιτείται έτσι ώστε να μπορέσουν να πούν από την αρχή της έναρξης επιχείρησής ότι πρέπει να ασχοληθούν με την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Αυτό πώς μπορεί να αλλάξει, τι μπορούμε να κάνουμε στο κομμάτι αυτό. Πολύ ωραία η ερώτηση. Θα σας πω το εξής, ότι πλέον δεν υπάρχει μια δικαιολογία σε κανέναν αυτή τη στιγμή, γιατί έχουμε αγκαλιά όλη τη γη και όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου. Mm-hmm. Δεν υπάρχει δικαιολογία καμία σε σχέση με τη γνώση. Βλέπω βέβαια ότι πάρα πολύ μικρή και αυτοαπασχολούμενοι. Ελεύθεροι επαγγελματίες είναι υποψιασμένοι για την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Την ξέρουν όλοι. Αλλά απλά δεν ξέρουν ότι την εφαρμόζουν κάτι, σωστά. Ναι, ότι είναι κάτι μακριά, έξω από αυτούς, δεν τους αφορά, είναι απλησίαστο. Ναι. Αυτή είναι η γενική προσέγγιση. Ναι. Αυτή η προσέγγιση τίνει να αλλάξει και τίνουμε κι εμείς ως πρεσβευτές να την αλλάξουμε και μπορεί πάρα πολύ απλά να εφαρμοστεί εφαρμόζοντας ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην ένα δίωρο, τρίωρο, στη μονάδα στην οποία θέλουμε να εστιάσουμε, δηλαδή στον επιχειρηματία, στον ελεύθερο επαγγελματία, και μετά να του φτιάξουμε το πλάνο μέσα στη στρατηγική του. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη, για να πούμε, είναι ένα εργαλείο που δίνει τον τρόπο που πετυχαίνεις όλους αυτούς τους στόχους. Mm-hmm. Αυτό είναι, δεν είναι κάτι πρόσθετο. Αυτή η εκπαίδευση τι περιλαμβάνει? Περιλαμβάνει τις βασικές έννοιες, την εφαρμογή της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην πράξη, mm-hmm. αλλά με βάση το είδος της επιχείρησης, με βάση το όραμα και εκεί που θέλει να φτάσει ο επιχειρηματίας. Έχει πολύ σημασία στο όραμα. Βέβαια. Βάζουμε μία άνω τελεία, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε. Πίσω στο Marketing Practice. Σήμερα μιλάμε για την εταιρική κοινωνική ευθύνη και πώς αυτή εφαρμόζεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μαζί μου η Δόκτωρ Αναστασία Ψωμιάδη, επιχειρηματίας και σύμβουλος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Πριν το διάλειμμα, μας μίλησες για το όραμα και δίνεις πολύ σημασία σε αυτό. Γιατί είναι τόσο σημαντικό, σαφώς για μια επιχείρηση, αλλά και για την εταιρική κοινωνική ευθύνη? Όχι. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη ενσωματώνεται στο όραμα. Αλλά μιλάμε για μια εταιρική κοινωνική ευθύνη που την εφαρμόζει και ένας απλός οικογενειάρχης. Αυτό είναι το εργαλείο για να πετύχεις το στόχο σου και να φτάσεις στο όραμά σου. Παραδείγματος χάρη, έχουμε μια οικογένεια. Ποιο είναι το όραμα ενός οικογενειάρχη? Να αποτελέσει ένα φωτεινό φάρο, ένα παράδειγμα στα μέλη της οικογένειάς του, είτε στα παιδιά του, στη σύζυγό του, αν είναι ο άντρας, ή στους συγγενείς του κτλ. Και να δώσει και να διαμορφώσει ανθρώπους, παραδείγματος χάρη, ολοκληρωμένους κλπ. Ο καθένας έχει το δίκιο. Mm-hmm. Με ποιο τρόπο θα το πετύχει αυτό? Εξασφαλίζοντας, παραδείγματος χάρη, ένας τρόπος είναι να εξασφαλίζει δυνατότητες να έχουν εμπειρίες τα παιδιά, ας εστιάσουμε εκεί, να εξασφαλίσει εμπειρίες αναψυχής, εκπαίδευσης κτλ. Πάρα πολύ ωραία. Τι κάνει το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας? Με βάση το όραμά του, λοιπόν, πηγαίνει στο εξοχικό, παίρνει το αυτοκίνητό του, πάει στο εξοχικό, βλέπει τη διαδρομή, από πού θα πάει, με καράβι, παίρνει το δρόμο, το χάρτη, τι θα δούνε κτλ. Μπορεί να πάνε σε μια περιοχή της Ελλάδος που έχει κάποιο παραδοσιακό καρναβάλι κτλ. Πάρα πολύ ωραία. Πείτε τώρα ένας επιχειρηματίας, αν δεν έχει όραμα, αν δεν ξέρει πού θα πάει, είναι ο οικογενειάρχης. Δεν ξέρει τίποτα. Παίρνει το αυτοκίνητό του το τριήμερο με την Καθαρά Δευτέρα, βάζει την οικογένειά του μέσα στο αυτοκίνητο και αρχίζει και προχωράει στο άπειρο. Χωρίς να έχει στόχο συγκεκριμένο, χωρίς να ξέρει πού πάει και χωρίς να το έχει προσδιορίσει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι φλερτάρουμε με την αποτυχία. Με το ρίσκο. Το κρατάμε. Το ρίσκο το κρατάμε, το αγκαλιάζουμε. Επίσης, χάνουμε πολύτιμους πόρους ανθρώπινους, ψυχικούς, ενέργεια, να ψάξουμε να βρούμε ξενοδοχείο, χάρτη, δρόμο κτλ. Χάνουμε το δρόμο συνέχεια. Αυτό είναι και ο επιχειρηματίας χωρίς όραμα, χωρίς στόχους, χωρίς στρατηγική. Νομίζω ήταν
Σαφές. Σαφές. Θέλω να μας δώσεις μερικά παραδείγματα. Πώς μπορεί η εταιρική κοινωνική ευθύνη. Ξέρω ότι είναι δύσκολο, αλλά για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και τους τηλεθεατές να καταλάβουν καλύτερα πώς αυτή μπορεί να εφαρμοστεί σε μια μικρομεσαία επιχείρηση. Σε μια μικρομεσαία επιχείρηση. Εξαρτάται πάλι από τους στόχους. Εξαρτάται λοιπόν από το όραμα. Από το όραμα. Ναι. Έτσι πάμε πίσω. Γιατί άμα μου δώσετε το όραμα, κατευθείαν φτιάχνουμε τη στρατηγική. Okay. Εξαρτάται λοιπόν από το όραμα. Αλλά θεωρώ, συγγνώμη, σε διακόπτω εδώ, ότι όταν πηγαίνεις με την εταιρεία σου σε επιχειρήσεις για να τους φτιάξεις το πρόγραμμα και τη στρατηγική εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, έχουν όλες όραμα. Όχι. Ή βοηθάς στο να δημιουργηθεί και το όραμα. Βέβαια. Γιατί ή ένα νέο όραμα. Ναι. Mm-hmm. Ένα νέο. Μα δεν σημαίνει ότι αν είσαι μεγάλη επιχείρηση έχεις και όραμα ή τέλος πάντων το όραμά σου δεν είναι επικαιροποιημένο. Το ιδανικό σε αυτή την περίπτωση ποιο είναι? Κάνουμε εκπαίδευση και ένα workshop για να διαμορφώσουμε μαζί με τους εργαζόμενους το όραμα. Τι εταιρεία θα ήθελαν να είναι η εταιρεία στην οποία εργάζονται? Για ποιο λόγο θα μπορούσαν να είναι υπερήφανοι για αυτή την εταιρεία? Και βάζεις μέσα και τους εργαζόμενους και όχι μόνο τη διοίκηση. Φυσικά. Μα φυσικά. Αφού... Γιατί η επιχείρηση είναι εργαζόμενη της. Βέβαια. Είναι οι άνθρωποι της. Είναι ο άνθρωπος που δίνει το βηματισμό, που την ιδρύει. Από εκεί και πέρα όμως είναι και η καρδιά της. Βέβαια. Άλλα παραδείγματα. Άλλα παραδείγματα είναι σε σχέση με τις μικρομεσαίες. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη. Mm-hmm. Εγώ νομίζω και με τους ελεύθερους επαγγελματίες. Υπάρχει ένα. Είναι κάποιος οδοντίατρος. Ωραία. Πηγαίνει λοιπόν σε μια τοπική κοινωνία στην οποία δραστηριοποιείται και μπορεί να παρέχει κάποιες εξετάσεις στο ιατρείο του δωρεάν σε οικογένειες, σε σχολεία ανάγκη. Ή σε σχολεία κτλ. Χτίζει σχέσεις που με την τοπική. Που έχουν ανάγκη ή όχι. Και που έχουν ανάγκη και που δεν έχουν ανάγκη. Okay. Στα Ωραία. Σχολεία. Ωραία. Ή να δομήσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή να φτιάξει μια σελίδα στα social media με εκπαίδευση σε σχέση με τα δόντια, με την υγιεινή των δοντιών κτλ. Mm. Αυτά είναι εργαλεία που τα δίνει η εταιρική κοινωνική ευθύνη και μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε και αυτά είναι no budget όπως είδατε, αλλά θέλει ανθρώπινο χρόνο, θέλει και ανθρώπινους πόρους. Ένα άλλο πάλι είναι, μας έχει τύχει αυτό, σε μια δεξαμενή σεπτική. Δηλαδή με άλλα λόγια σε βόθρο. Μας έχει τύχει το εξής. Σε μία γειτονιά είχαν πρόβλημα με τις οσμές κάποιας δεξαμενής, σε πάση περιπτώσει. Και τι γίνεται? Παίρνει την πρωτοβουλία λοιπόν ο καταστηματάρχης και κινητοποιεί τον σύλλογο γυναικών και κάνουν σύμπραξη προκειμένου να καθαριστεί αυτή η δεξαμενή. Και έτσι λοιπόν φρόντισε αυτός που έχει το κατάστημα, ο ιδιοκτήτης, να καθαρίσει την περιοχή. Χωρίς να περιμένει τον κρατικό μηχανισμό. Χωρίς να περιμένει τον κρατικό μηχανισμό. Μία άλλη σύμπραξη μπορεί να γίνει με ένα πανεπιστήμιο. Παραδείγματος χάρη, όσο μικρή και αν είναι εταιρεία, υπάρχουν τόσες δυνατότητες τώρα μέσα στα πανεπιστήμια. Ας γίνει μία σύμπραξη με ένα πανεπιστήμιο, μία διάλεξη που μπορεί να κάνει ο καταστηματάρχης στους φοιτητές για το αντικείμενό του ή να κάνει επίσης ο καταστηματάρχης σύμπραξη με κάποιο προμηθευτή. Οι προμηθευτές, μικροί, μεσαίοι, μεγάλοι και αυτοί, είναι ωραία να έχουν ένα διάδρομο για να διαφημίζουν ή να αναδεικνύουν τα θετικά των προϊόντων τους και των υπηρεσιών τους. Πολύ Οπότε ναι. Έτσι είναι κάποιοι τρόποι εύκολοι αλλά αποτελεσματικοί. Και πολύ κατανοητοί. Βάζουμε δεύτερη ανατελεία και πάμε να δούμε την εταιρική κοινωνική ευθύνη στην πράξη. Η έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης είναι μια έννοια δυναμική η οποία εξελίσσεται συνεχώς. Σήμερα μιλάμε με την κυρία Αλεξία Κουτρουλιά, επιχειρηματία, η οποία μας εξηγεί στην πράξη τις δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της επιχείρησής της και τον τρόπο που τις επικοινωνεί με τους πελάτες της. Πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν στη στρατηγική σας οι δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και για ποιο λόγο? Εφαρμόζουμε την εταιρική κοινωνική ευθύνη από το 2008. Θέλουμε να λειτουργούμε με ήθος, με διαφάνεια και υπεύθυνα. Έχουμε αποφασίσει ως εταιρεία να συμβάλλουμε σε ένα καθαρότερο περιβάλλον και σε μια καλύτερη κοινωνία. Εμείς που ανήκουμε στο κλάδο της εστίασης, θεωρούμε ότι πρέπει να κάνουμε ενέργειες για την προστασία του περιβάλλοντος και πρέπει να το κάνουμε αυτό από μόνοι μας, ώστε να το προστατέψουμε. Το 2010 ορίσαμε τις αξίες μας με σειρά προτεραιότητας.
Ποιο είναι το όραμα της επιχείρησής σας και με ποιον τρόπο αυτό περνά στις πράξεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που διοργανώνετε? Το όραμά μας είναι κάθε κατάστημά μας να αποτελεί το σημείο αναφοράς σε κάθε γωνία, γειτονιά, πόλη της Ελλάδος, καθώς και το στέκι της παρέας, όπου μπορούν οι φίλοι και οι γνωστοί να συναντιούνται κάθε ώρα της ημέρας. Αυτό το πετυχαίνουμε μέσω του ήθους, της διαφάνειας, της καλής συμπεριφοράς. Οι ενέργειες που κάνουμε προς αυτό είναι να δίνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε στους πελάτες μας. Αυτό που προσφέρουμε να είναι ποιοτικό, να είναι πλούσιο σε μερίδες και να είναι προσιτό σε τιμές. Ποιες δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης πραγματοποιείτε στην επιχείρησή σας? Καταρχήν, δημιουργούμε επιχειρηματικές ευκαιρίες και ανέμουμε φυσικά κέρδη στους μετόχους μας. Καταβάλουμε τους φόρους μας κανονικά, μεριμνούμε για την επιμόρφωση των υπαλλήλων μας. Στα κεντρικά μας κτίρια έχουμε και ένα κέντρο εκπαίδευσης, όπου εκεί γίνονται ανατακτά χρονικά διαστήματα σεμινάρια, ποικίλους ύλης, όχι μόνο πάντα ό,τι έχει σχέση με τη δουλειά. Διενεργούμε ελέγχους ποιοτικούς. Στα προϊόντα μας take-away χρησιμοποιούμε ανακυκλώσιμα υλικά. Οι διαδικασίες ανακύκλωσης τηρούνται και στα γραφεία μας. Εδώ θέλω να τονίσω ότι όλα τα χρησιμοποιούμενα λάδια στα εστιατόρια μας τα στέλνουμε για ανακύκλωση σε βιοντίζελ. Υποστηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες, προσλαμβάνοντας για παράδειγμα κόσμο από τις γειτονιές που βρίσκονται τα καταστήματά μας. Οι συγκεκριμένες δράσεις πώς τις επικοινωνείτε με τους πελάτες σας? Στον όμιλό μας έχουμε και ένα τριμηνιαίο περιοδικό, το Palmier Magazine, όπου εκεί ενημερώνουμε τους πελάτες μας, τους εργαζόμενους, τους καταναλωτές για διάφορα θέματα διατροφής, υγείας, και φυσικά και τις δράσεις των Palmier Bistro. Εκεί υπάρχει η στήλη των Palmier News μέσω του site μας, δημοσιεύσεων στα social media, μέσω συνεδρίων. Πώς καταφέρνετε και εμπλέκετε το προσωπικό σας στις δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που υλοποιείτε, ώστε να συμμετέχουν ενεργά και εκείνοι? Είναι όλα θέμα εκπαίδευσης. Γίνονται meetings στα καταστήματα, συναντιόμαστε στο κέντρο εκπαίδευσης και κάνουμε σεμινάρια πάνω σε αυτό το θέμα. Αλλά το βασικό είναι να τους το περάσουν, να γίνει κτήμα τους, να γίνει τρόπος ζωής, γιατί δεν είναι μόνο το να τηρούν κάποιους κανόνες για την εταιρική κοινωνική ευθύνη μόνο όταν βρίσκονται εν ώρα εργασίας. Το θέμα είναι αυτό να γίνει βίωμά τους και να το κάνουν πράξη στην καθημερινότητά τους. Αυτός είναι ο στόχος μας. Και επιστρέφουμε στη συζήτησή μας για την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Πριν το βίντεο που είδαμε, Αναστασία, μας είπες μερικά παραδείγματα πώς εφαρμόζεται η εταιρική κοινωνική ευθύνη στις επιχειρήσεις. Την εφαρμόσαμε. Πώς την επικοινωνούμε μετά? Με ποια κανάλια διαφημίζουμε, επικοινωνούμε, ανακοινώνουμε αυτό που έχουμε δώσει πίσω στην τοπική κοινωνία στην οποία δραστηριοποιούμαστε? Θα μου επιτρέψεις να σου πω κάτι πάνω σε αυτό? Αυτά που ανέφερα είναι οι ιδανικές πρακτικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Δεν σημαίνει όμως ότι εφαρμόζονται. Okay. Αυτό που έχουμε δει είναι να εστιάζει όλος ο κόσμος και να νομίζει ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι φιλανθρωπία, είναι χορηγίες, είναι εθελοντισμός. Και είναι κάτι εκεί. Και στέκονται εκεί. Και άρα γεφυρώνουμε το κομμάτι της επικοινωνίας. Και τι κάνει η επικοινωνία, δηλαδή μια διαφημιστική εταιρεία γράφει δελτία τύπου ή κάνει την επικοινωνία σε σχέση με το κοινωνικό προφίλ, με τις χορηγίες, με τον εθελοντισμό, άρα με τις δράσεις και όχι με την ουσία. Mm-hmm. Αυτό είναι και το θέμα προς αντιμετώπιση και η πρόκληση που καλούμαστε να ευθυγραμμίσουμε για να έχουμε αποτέλεσμα πραγματικά σε μια επιχείρηση ανεξαρτήτως μεγέθους.
και σε μια μονάδα, έναν ελεύθερο επαγγελματία. Η δημοσιοποίηση λοιπόν της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης απαιτεί μια συγκεκριμένη μεθοδολογία. Εσύ το ίδιο απευθύνεσαι σε έναν ηλικιωμένο ή σε μια γιαγιά που είναι παραδείγματος χάρη σε ένα χωριό στην Ήπειρο. Το ίδιο απευθύνεσαι σε μια νέα κοπέλα η οποία μένει στο κέντρο της Αθήνας και είναι πάρα πολύ δραστήρια, start-upper κτλ. Όχι. Άρα, ανάλογα με το κοινό που έχουμε, επιλέγουμε και τα κανάλια μεθοδολογίας. Έχουμε αναπτύξει εξαιρετικά μεθοδολογικά εργαλεία στη δόμηση της επικοινωνίας εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Η οποία είναι απαραίτητη. Το κάνω και είναι, το επικοινωνώ. Είναι βασική. Δεν το συζητάμε αυτό. Είναι βασική. Αν δεν υπάρχει επικοινωνία, και τι είναι η επικοινωνία? Επί της κοινωνίας. Είναι πολύ βασικό. Μα ακριβώς. Δεν, ξέρετε, ευτυχώς πια οι άνθρωποι, το ελληνικό κοινό αγκαλιάζει δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και την επικοινωνία τους. Τι σημαίνει αυτό? Δεν είμαστε ιδρύματα. Δεν είμαστε επέτες. Δεν είμαστε άνθρωποι οι οποίοι εισερχόμαστε σε ένα κρατικό μηχανισμό και είμαστε υπάλληλοι του. Έχουμε αυτές τις δυνατότητες, αλλά έχουμε και τη δυνατότητα του να αναπτύξουμε τη δική μας επιχείρηση. Ή να εργαστούμε στον ιδιωτικό τομέα. Άρα το όφελος, το κέρδος μιας επιχείρησης εξυπηρετεί όλη την κοινωνία. Δεν εξυπηρετεί μόνο τον επιχειρηματία. Αυτό το έχουν συνειδητοποιήσει πλέον στην ελληνική αγορά. Άρα έτσι χρειάζεται η δημοσιοποίηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, αλλά προσοχή. Όχι κραυγαλαία, όχι δηλαδή να αναδεικνύουμε τον πόνο ή το πόσο καλοί είμαστε. Έτσι. Βέβαια, όλο αυτό το οποίο μας περιγράφεις στη σημερινή εκπομπή φαίνεται δύσκολο, φαίνεται μπερδεμένο, φαίνεται τεράστιο για κάποιον που ίσως τώρα ξεκινάει τα πρώτα του βήματα στην εταιρική κοινωνική ευθύνη. Θα πρότεινε στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες που μας παρακολουθούν απόψε να το κάνουν μόνοι τους ή να βρουν έναν ειδικό ο οποίος μπορεί να τους καθοδηγήσει και να τους λύσει εμπόδια και προβλήματα τα οποία μπορούν να αντιμετωπίσουν? Η αλήθεια είναι ότι είναι κάτι σύνθετο και απαιτεί ειδικές γνώσεις. Αν κάποιος πουλάει στο κατάστημά του φανέλες, δεν σημαίνει ότι τις ράβει κιόλας, δεν σημαίνει ότι φτιάχνει και ο ίδιος ή έχει το εργοστάσιο για το ύφασμα. Εάν σε κάποιον πονάει το δόντι του, δεν μπορεί να πάει στον καθρέφτη να ανοίξει το στόμα, να δει τι συμβαίνει με το δόντι, ούτε να το βγάλει ο ίδιος. Που σημαίνει ότι επιλέγει έναν ειδικό τον οποίο εμπιστεύεται. Νομίζω ότι έδωσα την απάντηση σε σχέση με αυτό. Είναι απαραίτητο να επιλέγουμε τους ανθρώπους που θα μας συμβουλεύσουν σωστά, με πολύ μικρό κόστος. Αυτή είναι επιλογή κάθε επιχειρηματία και κάθε ελεύθερου επαγγελματία. Θα τους συμβουλέψουν σωστά και πρακτικά τι μπορούν να κάνουν. Αλλά προσοχή, εδώ οι επιχειρηματίες πρέπει να είναι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες υποψιασμένοι. Ξεκινάμε από το όραμα και συνεχίζουμε με την επιχειρηματική στρατηγική. Πού αυτό που κάνω, η ερώτηση που θα πρέπει όλοι να λένε στον εαυτό τους είναι, αυτό που κάνω, πού θα με βοηθήσει να πετύχω κέρδος, όχι οικονομικό απαραίτητα, να πετύχω το στόχο μου στην εταιρεία μου ή στην επιχείρησή μου. Δεν δίνουμε ποτέ ούτε μισό ευρώ στο δρόμο και χαμένο. Αν δεν ξέρουμε πώς θα μας γυρίσει. Και εδώ πάλι μου δίνεις αφορμή να σε ρωτήσω. Πες ότι επιλέγουμε από έναν ειδικό. Με ποια κριτήρια θα επιλέξουμε τον ειδικό αυτό, γιατί όπως και στο δικό μου το κομμάτι, στη συμβουλευτική των επιχειρήσεων και στο δικό σου, βλέπω πάρα πολλές επιχειρήσεις οι οποίες πλέον ασχολούνται με την ΕΚΕ. Με την ακριβώς. Πώς επιλέγουμε? Είναι δικό του θέμα. Δεν μπορώ. Συνήθως, τις πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας επιλέγουμε με την καρδιά. Έτσι θα έλεγα να επιλέξουν και οι ίδιοι. Τι εννοώ? Τους ανθρώπους θα επιλέξουν που εμπιστεύονται προκειμένου να υλοποιήσουν εταιρική κοινωνική ευθύνη ή να την ενσωματώσουν στον επιχειρηματικό τους μηχανισμό. Άρα λοιπόν καθαρά θέμα εμπιστοσύνης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης, ναι. Και φυσικά ο άνθρωπος τον οποίο θα επιλέξουν ή το σύστημα θα χρειάζεται να έχει μια διαδρομή. Θα χρειάζεται να έχει κάποιο έργο, κάποια ωφέλη που θα έχει προσδώσει ήδη σε άλλες επιχειρήσεις. Κάνουμε μία ακόμα παύση και πάμε να δούμε τα σημερινά tips. Mm.
Πάμε να δούμε τις βασικές αρχές με τις οποίες μπορείτε και εσείς να ασκήσετε εταιρική κοινωνική ευθύνη στις δικές σας επιχειρήσεις. Να θυμάστε ότι τέτοιες δράσεις αυξάνουν τις πωλήσεις, δημιουργούν θετική διάθεση από τους πελάτες προς την επιχείρηση σας και βέβαια σας κάνουν υπολογίσιμους στην τοπική κοινωνία στην οποία δραστηριοποιήσετε. Ξεκινήστε αλλάζοντας το όνομα. Αφαιρέστε το εταιρική από το εταιρική κοινωνική ευθύνη. Πείτε το σκέτο κοινωνική ευθύνη. Εξάλλου είστε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Συνεργαστείτε με την ομάδα σας. Όπως μας είπε και η σημερινή καλεσμένη, είναι σημαντικό να τους εμπλέξουμε, να τους ρωτήσουμε τι είναι αυτό που τους αρέσει, γιατί έτσι θα έχει μεγαλύτερη απόδοση η δράση κοινωνικής ευθύνης. Ό,τι αποφασίσετε να κάνετε σαν δράση πρέπει να είναι μέρος της καθημερινότητας, γιατί έτσι θα θυμίζει και σε εκείνους αλλά και σε εσάς ποιος είναι ο στόχος σας. Και βέβαια, είναι σημαντικό να έχετε πολύ σωστή επικοινωνία μεταξύ σας, γιατί έτσι θα μείνετε προσιλωμένοι στη στρατηγική κοινωνικής ευθύνης που έχετε επιλέξει. Και φυσικά να θυμάστε ότι κάθε δράση πρέπει να επικοινωνηθεί κατάλληλα προς το κοινό στόχος. Μία δράση κοινωνικής ευθύνης η οποία δεν θα επικοινωνηθεί δεν θα έχει αποτέλεσμα. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Και συνεχίζουμε με την εταιρική κοινωνική ευθύνη και την δόκτωρα Αναστασία Ψωμιάδη. Αναστασία, θέλω να σε ρωτήσω. Μία επιχείρηση, μία μικρομεσαία επιχείρηση, ξεκινάει να κάνει δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, όπως ορίζει το όραμά της, οι στόχοι της και όπως δομηθεί αυτή η στρατηγική. Πρέπει να κάνει αποσπασματικές κινήσεις, πρέπει να κάνει κάθε χρόνο κινήσεις. Πώς πρέπει, τι συμβουλεύουμε τους επιχειρηματίες που μας ακούνε? Όταν κάνεις εταιρική κοινωνική ευθύνη, σημαίνει ότι αναπνέεις υπεύθυνα και λειτουργείς. Άρα αυτό είναι στην καθημερινή. Συνέχεια, λοιπόν. Είναι στην καθημερινή λειτουργία. Δεν είναι κάτι αποσπασματικό. Ενδεχομένως υπάρχει μια κορύφωση σε κάποια περίοδο. Εξαρτάται από την πολιτική κατάσταση, την κοινωνική κατάσταση, αλλά και την κατάσταση τοπικής. Αλλά πρέπει να έχει μια συνέχεια, έτσι, και χτίζεις πάνω στα προηγούμενα, φαντάζομαι. Φυσικά. Δεν γίνεται διαφορετικά. Πες μας μερικά bad practices εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που έχουμε δει εδώ στην Ελλάδα. Ό,τι βλέπετε. Όχι, έχουμε εξαιρετικές. Έχουμε ευτυχώς, όσο περνάει ο καιρός, έχουμε εξαιρετικά καλά παραδείγματα. Έτσι αυτή την αίσθηση κι εγώ. Ότι όσο πάει και βελτιώνεται η κατάσταση. Και θα ήθελα να σημειώσω το εξής. Υπάρχουν κάποιες εταιρείες, μικρές και μεσαίες, οι οποίες είναι τόσο κοινωνικά υπεύθυνες και δεν το έχουν χαρτογραφήσει. Δεν το ξέρουν ούτε οι ίδιες. Και πραγματικά είναι κρίμα, γιατί θα μπορούσαν αυτό να το συγκεντρώσουν, να το χαρτογραφήσουν και να το αναδείξουν στην τοπική τους κοινωνία, αλλά και ακόμα στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Και θα λειτουργήσει και ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Φυσικά. Στην τοπική κοινωνία στην οποία δραστηριοποιούνται. Ποια συμβουλή θα έδινε σε κάποιο μικρομεσαίο επιχειρηματία, ο οποίος θα ήθελε να ξεκινήσει να ασχολείται με την εταιρική κοινωνική ευθύνη, να αναπνέει υπεύθυνα? Να ενσωματώσει την εταιρική κοινωνική ευθύνη στη λειτουργία της επιχείρησής του. Ναι. Από την αρχή θα πρέπει να καταγράψει, πέρα από το ότι θα χρειαστεί να συνεργαστεί με κάποιο σύμβουλο ειδικό, θα πρέπει να εστιάσει σε. Καταρχάς τους λέμε ναι, να ασχοληθούν. Μα δεν γίνεται διαφορετικά, δεν επιβιώνεις διαφορετικά. Και ξέρεις ότι για να επιβιώσεις σημαίνει ότι είσαι και κάπου υπεύθυνος. Mm-hmm. Δηλαδή χωρίς να το ξέρουν είναι υπεύθυνοι ήδη. Ακριβώς. Είναι ήρωες. Πολλοί κάνουν πράγματα τα οποία απλά τα κάνουν και δεν σκέφτονται πώς μπορούν αυτά να τα επικοινωνήσουν για να αναδείξουν τα ωφέλη. Τα ωφέλη και αναδεικνύονται τα ωφέλη και στους εργαζόμενους. Άρα με βάση τους επιχειρηματικούς στόχους, χρειάζεται να χαρτογραφήσουν τα εμπλεκόμενά τους μέρη, με ποιους εμπλέκονται, ποιοι είναι οι άνθρωποι ή τα συστήματα που μπορούν να επηρεάσουν ή και να επηρεαστούν από αυτή τη δραστηριότητα. Οι προμηθευτές, οι τοπικές κοινωνίες, κάποιο υπουργείο ενδεχομένως, κάποια επιμελητήρια. Με όλους αυτούς θα δει τα κανάλια. Τι έχει κάνει μέχρι τώρα, τι μπορεί να κάνει, ποια είναι η συμπεριφορά του απέναντι σε αυτούς. Τι πρέπει να αλλάξει, τι πρέπει να προσαρμόσει. Βέβαια. Ποια είναι τα μελλοντικά σου σχέδια στον τομέα αυτό? Στην εταιρική κοινωνική ευθύνη. Έχεις ένα πολύ ωραίο project το οποίο θες να μοιραστείς μαζί μας. Πολλά. Τρία. Αλλά. Μελλοντικά σχέδια σημαίνει ότι επί τόπου τα υλοποιώ κιόλας, γιατί. Που έχουν πάρει το δρόμο. Το ένα project αφορά στην ενδυνάμωση των γυναικών στο επιχειρήν. Η εταιρεία μου συντονίζει την πανελλήνια διαβούλευση για το πώς η τοπική αυτοδιοίκηση θα υποστηρίξει τις γυναίκες στο επιχειρήν. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι ένα εκπληκτικό project με την αιγίδα της ΚΕΔΕ και του Υπουργείου της Οικονομίας και Ανάπτυξης. Είναι μια πρωτοβουλία του κυρίου Γιώργου Πατούλη,
του Προέδρου της ΚΕΔΕ, Δημάρχου Μαρουσίου και υποψήφιου Περιφερειάρχη Αττικής και είχαμε τη χαρά να συνεργαστούμε σε αυτό. Έτσι μας κατέθεσαν οι φορείς των γυναικών, οι φορείς που υποστηρίζουν τις γυναίκες στο επιχειρήν, μας κατέθεσαν προτάσεις για το πώς η τοπική αυτοδιοίκηση θα υποστηρίξει τις γυναίκες στο επιχειρήν. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν έχει δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα προκειμένου να χτιστούν τοπικά σε όλη την Ελλάδα δίκτυα για την ενδυνάμωση των γυναικών, δίκτυα συμβουλευτικής, δίκτυα υποστήριξης των γυναικών, δίκτυα τα οποία εξασφαλίζουν και χρηματοδότηση σε πολλές περιπτώσεις στις γυναίκες. Ένα θέμα από μόνο του είναι αυτό, έτσι που αυτό είναι και πολύ δυνατό θέμα. Αλλά θα ήθελα να βάλω εδώ μία τελεία για τη σημερινή εκπομπή. Πολύ ωραία. Και το άλλο project έχει να κάνει με ένα επίσης θέμα, στο οποίο δεν θα πλατιάσω, είναι η εταιρική κοινωνική ευθύνη στην πράξη. Με έναν φορέα, ο οποίος είναι φορέας ψυχικής υγείας, με τεράστιο έργο, που μαζί δομούμε κάποια project, τα οποία είναι πάρα πολύ πρωτοποριακά και δημιουργούμε δίκτυα επίσης σε τόπους στην Ελλάδα για την απασχόληση των νέων και για την επιχειρηματικότητα. Πολύ ωραία. Καθώς και για την δημιουργία μιας οικολογικής συνείδησης σε ένα σημαντικό άλλο project. Επίσης. Ναι. Βάζω και εκεί την τελεία. Ωραία. Ο φορέας είναι η Ίασης, είναι εξαιρετικά λαμπερά και υπεύθυνα τα παιδιά και θα συζητήσουμε σε επόμενη φάση για τα project αυτά. Και το εξαιρετικό του τρίτο είναι, που εδώ χτυπάει η καρδιά μου επίσης δυνατά, επειδή είμαι καθηγήτρια σε ιδιωτικό κολέγιο στο μεταπτυχιακό διοίκησης επιχειρήσεων, επικεφαλής του μαθήματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, μία λοιπόν ομάδα φοιτητών, η οποία εμπνεύστηκε από την εταιρική κοινωνική ευθύνη, γιατί δεν ήξερε τι είναι πραγματικά, αποφάσισε με επικεφαλής έναν ταλαντούχο φοιτητή μου, το Στέργιο Τσαλή, και entrepreneur, είναι και επιχειρηματίας ο Στέργιος, να ιδρύσουμε, αποφάσισε να ιδρυθεί μια εταιρεία, η οποία θα είναι η νούμερο ένα εταιρεία digital στην εταιρική κοινωνική ευθύνη. Και θα απευθύνεται και στους startupers και στις μικρές επιχειρήσεις, στους ελεύθερους επαγγελματίες, και θα τους εξασφαλίζει ακόμα και μέσω του crowdfunding χρηματοδότηση. Μπράβο. Καλή επιτυχία σε όλα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσουν εδώ σήμερα μαζί μας. Να είσαι καλά. Εμείς γνωρίσαμε πώς η εταιρική κοινωνική ευθύνη μπορεί να εφαρμοστεί στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πήραμε κάποια ερεθίσματα και ελπίζω μετά τη σημερινή εκπομπή να δείτε την επιχειρηματικότητα διαφορετικά. Σας δίνω ραντεβού την επόμενη εβδομάδα με ένα διαφορετικό επιχειρηματικό θέμα. Είστε επανειδήν.